Την κατάσταση στα χέρια τους παίρνουν οι κάτοικοι και στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς που βλέποντας την εγκληματικότητα να αυξάνεται με ανεξέλεγκτους ρυθμούς προχωρούν στη συγκρότηση ομάδων περιπολιών που θα βρίσκονται επιποδώς κάθε βράδυ και θα ενημερώνουν με κινητά τηλέφωνα την αστυνομία για τυχόν ύποπτες κινήσεις. Θα κοιτάξουμε να είμαστε καθόλου ανώμημοι, να μην δημιουργηθούν προβλήματα νομικά, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να αφήσουμε ανεξέλεγκτη την κατάσταση, διότι μπορεί να έχουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Λοιπόν, ο καθένας δεν μπορεί ούτε να οπλοφορεί ούτε να παίρνει πρωτοβουλίες. Απλά θα υπάρχει μια ομάδα να ενημερώνει άμεσα τις αστυνομικές αρχές ώστε να κινούνται με μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αμεσότητα. Η απόφαση των κατοίκων στην Αγριά έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία στα κάτω Λεχόνια. Εάν αφήσουμε τον κόσμο να πάρει την κατάσταση στα χέρια, θα γίνει ζούγκλα. Κάτι το οποίο εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Μια ενημέρωση όμως θέλουμε, μια επαγρύπνηση και μια πληροφόρηση. Εάν βλέπουν ύποπτες κινήσεις, βλέπουν κάποια άτομα τα οποία γυρίζουν τις πρωινές ώρες που δεν τα έχουν ξανασυναντήσει, να κρατάνε και κανένα αριθμό κυκλοφορίας. Να δίνουν και καμία πληροφορία και σε μένα και στην αστυνομία και παντού. Ώστε να είμαστε κι εμείς πιο άμεσα ενημερωμένοι και να μπορούμε να κινηθούμε κατευθείαν. Το τελευταίο διάστημα, οι περιπτώσεις επιθέσεων ληστών σε ηλικιωμένους κυρίως πολίτες περιφερειακών ενωτήτων έχει θορυβήσει τον κόσμο. Τελευταίο κρούσμα ήταν αυτό προχθές στον Άγιο Λαβρέντιο, όπου τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι ενός ζευγαριού ηλικιωμένων, από το οποίο άρπαξαν υπό την απειλή όπλων 4.000 ευρώ και λίγα χρυσαφικά. Ήταν το τέταρτο ανάλογο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα. Για αυτή τη σφύρα που χτυπάει, που είχαμε μάλλον σφύρα, έχουμε μία συχνότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα με 4 σε σύνολο περιστατικά που μας απασχολούν, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και εντός των ημερών θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Πάντως το πρόβλημα της αστυνόμευσης, κυρίως στους περιφερειακούς δήμους, είναι κάτι παραπάνω από εκρηκτικό εξαιτίας της αποδυνάμωσης των αστυνομικών τμήματων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ολόκληρο το Πύλιο από τις Σμιλιές και τη Ζαγορά μέχρι το Προμήρη και το Τρίκερι αστυνομεύεται από το τμήμα που λειτουργεί στις Σμιλιές.